πάμε σε μια υπόθεση που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα και εξελίσσεται σε θρίλερ. Μιλάω για την υπόθεση της Αμαλιάδας. Να πούμε ότι ο προϊστάμενος εισαγγελίας έχει ζητήσει διενέργεια κατεπίγουσας προανακριτικής εξέτασης για να δούμε ακριβώς τι γίνεται και τι συμβαίνει με τους θανάτους 4 παιδιών. Και μάλλον πάμε και για 5ο παιδί, καθώς υπάρχει ένα ρεπορτάζ σημερινό της απογευματινής, η οποία λέει ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον, ότι η μικρή αδερφή μηνών της 24χρονης μητέρας από την Αμαλιάδα, κάτω από διευκρίνησης συνθήκες, έβγαινε από τη ζωή. Θέλω να δούμε μαζί μια κάρτα, την πρώτη κάρτα, για να καταλάβει ο κόσμος ότι ακριβώς έχει συμβεί και την ατυχία η οποία σε έχει χτυπήσει. Γιατί γιατί έχουν συνδέσει μέσα και την αδερφή μου, το οποίο... Ναι, κάτσε λίγο να δούμε. Θέλω παρακαλώ λίγο να δούμε αυτή την κάρτα, γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο εσύ εμπλέκεσαι, είχες την ατυχία, αυτή την μεγάλη ατυχία, να είσαι δίπλα σε διάφορους θανάτους και να τους ζεις, να τους βιώνεις στο περιβάλλον σου. Έτσι λοιπόν, στις 6 Δευτέρου του 2014 φεύγει από τη ζωή η αδερφή σου, ήταν 18 μηνών τότε. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, την οποία έχουμε εμείς στη διάθεσή μας, ως αιτία θανάτου καταγράφεται η λίμωξη κατώτερου αναπνευστικού συστήματος και μάλιστα από την ιστολογική εξέταση προκύπτει ότι είχε πνευμονίτιδα το κοριτσάκι αυτό. Δεν γνωρίζω. Εσύ δεν ήσουν παρούσα τότε? Ναι, είχαν πάει στο νοσοκομείο. Εγώ άργησα να το μάθω όταν έφυγε το παιδί. Ήρθανε, μου το είπανε δηλαδή αργότερα. Σήμερα. Στις 4 λοιπόν, Δευτέρου του 2021, η κόρη της κουμπάρας σου, της Κατερίνας. Να. Φεύγει σε ηλικία 6 μηνών και πάλι έχουμε αιτία θανάτου την πνευμονίτιδα. Στις 19 του 2022 έχεις την τραγική ατυχία να χάσεις το πρώτο σου παιδάκι. 19 ημερών το παιδάκι σου. Το πρώτο παιδί κρατήθηκε για λίγο στη μονάδα. Το κρατήσανε βασικά. Ναι. Κάποια λίμωξη είχαν πει ότι βρήκανε. Πάλι όμως δώσαν ως αιτία θανάτου την πνευμονίτιδα. Εγώ το άργησα να το μάθω. Εμένα έκανε να βγει η ιατροδικαστική μου πάνω από 1,5 χρόνο. Θα μας πεις και εδώ, θα τα πάρουμε τη σειρά τα πράγματα. 17 Δεκάτου 2023 το δεύτερο παιδάκι σου, 2 μηνών. Είναι αυτό το παιδάκι το οποίο νοσηλεύτηκε για 33 μέρες στο παίδον. Ναι. Ήσουν δίπλα του. Ως αιτία θανάτου, ο θάνατος από τον κύριο, από τον ιατροδικαστή, χαρακτηρίζεται ως απροσδιόριστος, αλλά γίνεται λόγος και για τις επιληπτικές κρίσεις τις οποίες πάθαινε το παιδί. Και θέλω να θα μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό, γιατί ήσουν απαρούσα κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων. Και στις 5 Αυγούστου 2024 φεύγει από τη ζωή ο άτυχος Παναγιωτάκης. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας στο YouTube, το οποίο είναι ψυχοεκπαιδευτικό. Και σήμερα, ενώ είχα άλλα σχέδια, αποφάσισα ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα που συγκλονίζει την επικαιρότητα. Την ιστορία με τους 4 θανάτους βρεφών στην Αμαλιάδα, η οποία έχει γίνει γνωστή τις τελευταίες ημέρες. Δεν γνώριζα για το θέμα. Πάμε να διαβάσουμε μαζί. Έχω βρει ένα άρθρο από την εφημερίδα Lifeo. Να διαβάσουμε μαζί το άρθρο και θέλω να εστιάσουμε σε κάτι διαφορετικό από ό,τι θα νόμιζε κανείς πως θα εστιάζαμε. Σήμερα θέλω να εστιάσουμε στην πρόληψη. Πώς μπορούμε να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Πάμε να δούμε πρώτα την είδηση. Λοιπόν, ένα άρθρο από την εφημερίδα Lifeo, ένα χθεσινό άρθρο, έχει θέμα, τίτλο «Νεκρά μωρά Αμαλιάδα» και 4ο βρέφος πέθανε παρουσία της 24χρονης. Στο επίκεντρο μιας σειράς τρομερών συμπτώσεων η νεαρή. Τι λέει η μητέρα του ενός από τα 2 μωρά που πέθαναν στην αγκαλιά της νεαρής κοπέλας. Όλο και πιο περίπλοκη γίνεται η υπόθεση των 3 νεκρών μωρών στην Αμαλιάδα, με μία 24χρονη να βρίσκεται στο επίκεντρο τραγικών συμπτώσεων. Η 24χρονη έχασε τα 2 της μωρά, αφού η ιστορία της έλαβε μεγάλη έκταση από την προβολή μέσω τηλεοπτικών εκπομπών στις οποίες εκείνη εμφανιζόταν, αλλά άλλα 2 περιστατικά έγιναν γνωστά. 2 ακόμη βρέφοι από το περιβάλλον της έφυγαν από τη ζωή, όσο η ίδια ήταν παρούσα στο σημείο που άφησαν την τελευταία τους πνοή, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, ένα αγοράκι 15 μηνών έφυγε στα χέρια της νεαρής την ώρα που το πρόσεχε.
Ο θάνατος του διαπιστώθηκε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. 2 χρόνια πριν, η ίδια είχε χάσει τα δικά της παιδιά επίσης βρέφη και ακόμη εμφανίζεται να ψάχνει απαντήσεις στοχοποιώντας το ιατρικό σύστημα. Λίγες ώρες μετά το αίτημα εισαγγελέα για διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με την υπόθεση, ρεπορτάζ του Live News αναφέρει και 4ο μωρό που κατέληξε νεκρό στην αγκαλιά της 24χρονης από την Αμαλιάδα. Πριν από τους 3 θανάτους, το Φεβρουάριο του 2021, μια φίλη της την κάλεσε να φυλάξει το μωρό της. 24χρονη τώρα, τότε προφανώς ήταν 21χρονη, πήγε και το παιδί ξημερώματα πέθανε στα χέρια της κατά τις ίδιες πληροφορίες. Η μητέρα αυτού του μωρού μίλησε στην εκπομπή και εξήγησε ότι οι γιατροί της είχαν πει πως το παιδί της πέθανε ευνηδίως. Δεν μου είπανε τι ασχολίασε. Εγώ, σαν μάνα που έχασα το παιδί μου στα χέρια της Ειρήνης, θα το ψάξω, είπε η μητέρα μωρού. Και αναρωτήθηκε αν είναι και τα 4 περιστατικά σύμπτωση. Σημείωσε δε πως όταν επικοινώνησαν, 24χρονη διατείνεται πως το παιδί ζούσε ενώ ήδη ήταν νεκρό. Στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», το βράδυ της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου, έγιναν αυτές οι κουβέντες. Πάμε τώρα να δούμε από μια εκπομπή στο Open τι έχει δηλώσει ο κύριος Γιαννόπουλος από το χαμόγελο του παιδιού σχετικά με την ιστορία της κοπέλας αυτής. Της κοπέλας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στόχαστρο των ερευνών για να διαλευκανθεί κατά πόσον η ίδια έπαιξε ρόλο στο θάνατο των 4 βρεφών. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υπόθεση η οποία μας θυμίζει την υπόθεση της Πάτρας. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο, αλλά αυτό μας θυμίζει. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, το οποίο έχει πάρα πολύ σημασία και σε αυτό θέλω να σταθούμε. Κύριε Γιαννόπουλε, έχω μπροστά μου ένα δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο μιλάει για το περιστατικό του θανάτου του μωρού, του τελευταίου μωρού στην Αμαλιάδα. Και μάλιστα μιλάτε πολύ συγκεκριμένα και λέτε μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου ότι είχαν γίνει κλήσεις στο χαμόγελο του παιδιού, στις οποίες αυτές κλήσεις μιλούσαν για την μητέρα αυτήν, ότι δεν προέρχεται από ένα κατάλληλο περιβάλλον. Και πριν καν γίνει μητέρα. Και πριν γίνει μητέρα. Τι συνέβαινε έχει... λοιπόν όταν αυτό το κορίτσι ήταν ανήλικο, όταν ακόμη ήταν έφηβος, τι συνέβαινε? Ότι έχει μεγαλώσει και ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι κατάλληλο, ότι είναι ένα προβληματικό περιβάλλον αυτό από το οποίο προέρχεται. Γιατί βγάλατε αυτό το δελτίο τύπου και θέλω να μας πείτε, αν μπορείτε, πιο συγκεκριμένα τι αφορούσαν αυτές οι κλήσεις και τι ήταν αυτό που έκανε τον κόσμο να πάρει τηλέφωνο και να σας ενημερώσει γι' αυτό. Για μία ακόμη φορά, έτσι, έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα και τα δυστυχώς πολλές φορές το ότι κατόπιν εορτής συζητάμε για πολλά που συμβαίνουν στα προηγούμενα χρόνια της ζωής κάποιου παιδιού και στη συνέχεια όταν γίνεται το κακό όλοι τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ξεκίνησε όταν η μητέρα των παιδιών και η τότε έφηβη προσπαθούσε να βγάλει κραυγή αγωνίας. Μιλάμε για εξαφανίσεις κατά καιρούς. Το κορίτσι αυτό που τώρα είναι στα 24, προτού αποκτήσει δικά της παιδιά, τα οποία και έχασε, είχε προβλήματα τα οποία έφτασαν μέχρι το χαμόγελο του παιδιού. Εξαφανίσεις, λέει. Και συζητάμε για κάποιες κοπέλες που φεύγουν από το σπίτι τους για διάφορους λόγους. Περισσότερες φορές λοιπόν προσπαθούν να πούν κάτι. Έτσι λοιπόν το 2015 εξαφανίστηκε, έφυγε από το σπίτι και ενημερωθήκαμε από το τμήμα της περιοχής προκειμένου να κάνουμε τις ενέργειες για να βρεθεί. Το 2015 το κορίτσι αυτό ήταν 15 χρονών, πριν 9 χρόνια. Εκεί λοιπόν αρχίσαμε να δεχόμαστε αναφορές, τις λέμε, γιατί καταγγελία είναι όταν πλέον τεκμηριωθεί από τις αρχές και γίνεται καταγγελία. Αναφορές για το φρικτό περιβάλλον που ζούσε η τότε έφηβη και μετά μητέρα. Δηλαδή ήταν το κορίτσι αυτό 15 χρονών, έφυγε από το σπίτι, κλήθηκε το χαμόγελο του παιδιού για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, να βγει το Amber Alert ώστε να βρεθεί το κορίτσι.
Λέει ο κύριος Γιαννόπουλος ήταν κραυγή για βοήθεια αυτό που έγινε τότε στα 15 της και λέει ότι στη συνέχεια έρχονταν πληροφορίες στο χαμόγελο του παιδιού οι οποίες μιλούσαν για φρικτές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσε το κορίτσι τότε το 15χρονο. Η όλη διαδικασία λοιπόν και μετά κατεπίγουσα, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο πλέον ακραίο, όπως οι περιγραφές ότι το περιβάλλον που ζούσε η έφηβη τότε ήταν ακραία συμπεριφορά, κακοποιητικό κλπ. Ακραία συμπεριφορά, κακοποιητικό περιβάλλον. Το κορίτσι αυτό μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον ακραία κακοποιητική συμπεριφορά. Δεν προσπαθώ αυτή τη στιγμή να δώσω ελαφρυντικά σε οποιονδήποτε πράττει οποιαδήποτε εγκληματική πράξη, σε καμία περίπτωση. Απλώς προσπαθώ να δω μαζί με εσάς, εδώ στο κανάλι, να δούμε πώς ίσως θα έπρεπε να παρεμβαίνουμε νωρίτερα προτού θρυνούμε θύματα. Ξαναλέω, δεν είναι διαλευκασμένη υπόθεση, δεν γνωρίζουμε αν ήταν φόνη των βρεφών. Θυμίζει σε πολλά η περίπτωση αυτή την υπόθεση της Πάτρας. Στο μέσο εδώ της οθόνης βλέπετε την κοπέλα η οποία είχε δώσει συνέντευξη στην εκπομπή του κυρίου Κουσουλού το προηγούμενο βράδυ και ο κύριος Γιαννόπουλος είναι πάνω. Και τελικά φτάσαμε τον Δεκέμβριο του 20 όπου ήρθε πρόσωπο της οικογένειας για να μας πει ότι υπάρχει πρόβλημα και κίνδυνος. Μετά από όλα αυτά λάβαμε κλήση το 23, όπως ανέφερε ο κύριος Κουσουλός, στο δεύτερο παιδί, από ό,τι καταλαβαίνω, αν δεν έχω... Ναι, το δεύτερο παιδάκι. Μεταξύ εδώ θέλω να πω ότι αν έχουμε να κάνουμε με μια extreme περίπτωση Minhausen by proxy, όπως φαίνεται πως είχαμε να κάνουμε και στην περίπτωση της Πάτρας, τα πρόσωπα αυτά που εμπλέκονται καλούν και τους γιατρούς και τις υπηρεσίες, κάνουν εκκλήσεις και κάνουν και παράπονα μάλιστα για το ότι δεν λειτουργεί καλά το ιατρικό σύστημα. Δηλαδή είναι φαινόμενα που παρατηρούνται. Ξαναλέω, δεν γνωρίζουμε τι συνέβηκε. Μιλάμε υποθετικά. Το δεύτερο παιδάκι λοιπόν, λάβαμε κλήση λοιπόν από τη μητέρα την ίδια ότι θέλει κάποιες βοήθεια στο ιατρικό τμήμα. Οι άνθρωποι μας πάνε κατευθείαν, δεν το χειριζούνται αυτό από το τηλέφωνο, όταν έχει πρόβλημα ένα παιδάκι πάμε κατευθείαν. Πριν προλάβουμε λοιπόν να πάμε, το παιδί πέθανε. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καν την ευκαιρία να βοηθήσουμε στην έκκληση που μας έκανε η μητέρα στο δεύτερο παιδί. Τι έκκληση ήταν αυτή, κύριε Γιαννόπουλε, δηλαδή. Τι σας είπε στο τηλέφωνο, σωστό, δηλαδή σας πήρε και σας είπε το παιδί μου κινδυνεύει από τι έβλεπε εκείνη τη στιγμή. Καταρχάς παροχή κατευθύνσεων για διαδικαστικά θέματα που αφορούσαν το βρέφος όπως μας τα περιέγραψαν οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες του Τμήματος Υγείας, για το οποίο παιδί νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Αθήνας που έχετε περιγράψει. Και την ίδια περίοδο ενημερωθήκαμε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες που ασχολούνταν με την υπόθεση επικοινώνησαν με τον οργανισμό και αναφέρθηκε το γεγονός. Απλώς αναφορά γεγονότων. Δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς, και το τονίζω για να μην υπάρξει καμιά αμφιβολία στους λεπτομέρειες, να παρέμβετε ή να ερευνήσουμε. Να παράσχετε κάποια άλλη. Αν μας ζητηθεί βοήθεια, πολλές φορές μας ζητάτε βοήθεια μέσω των υπηρεσιών, ζητάνε έγκριση από την οικογένεια για να μπορούμε να παρέμβουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά, είτε θέματα υγείας κλπ. Άρα λοιπόν, εγώ καταγράφω, εμείς καταγράφουμε ότι το κουβάρι της ζωής ξεκίνησε από μια έφηβη που άντσι. Το 15. Τη δώσει τη δυνατότητα να επιβιώσει, μετά δεν θα υπήρχαν κάποια άλλα θέματα τα οποία εδώ οι ιατροδικαστές και οι άνθρωποι που κουβεντιάζουν. Κύριε Γιαννόπουλε, μια νότα. Αυτά. Είμαι πολύ στενοχωρημένη, γιατί μου έχει τύχει πολλές φορές να παρατηρώ προβλήματα σε οικογένειες και μου έχει τύχει από τον καιρό που ήμουν μικρή, πρωτού γίνω ψυχολόγος, το έχω πει και άλλες φορές, λόγω του ότι είμαι κόρη ιερέως και ήταν πολύ μεγάλη ενορία και μπορεί να έχει και 1.500 ανθρώπους κάθε Κυριακή πρωί στην εκκλησία και πολύ κόσμο. Πολλές φορές μου έτυχε να παρατηρώ οικογένειες, να παρατηρώ πώς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, να ανησυχώ για αυτά τα παιδιά και αργότερα αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας
να τα συναντάω στο γραφείο όταν πλέον έγινα ψυχολόγος με ένα σωρό προβλήματα. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι συμβαίνει με την κοπέλα αυτή. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Υπάρχει συγκεκριμένη σοβαρής μορφής εγκληματική παθολογία μητέρων οι οποίες δολοφονούν τα παιδιά τους. Τα δολοφονούν προκαλώντας ασθένειες στα παιδιά τους και προκαλώντας μια διαδικασία στην οποία τα παιδιά περνάνε συνεχώς από το σύστημα υγείας. Η μητέρα βρίσκεται στη θέση της ηρωίδας μάνας που της δίνουν όλη σημασία και προσοχή με ένα πολύ άρρωστο ηθικά τρόπο. Η μητέρα παίρνει ικανοποίηση από την προσοχή που δίνεται για το άρρωστο παιδί και για το γεγονός ότι αυτή έχει πρόβλημα και βασανίζεται και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και πολλές φορές τα παιδιά αυτά καταλήγουν. Θα ξεχάσω κάποιες περιπτώσεις γιατί το έχω μελετήσει αυτό το θέμα τότε που είχε πρωτοβγεί στην επικαιρότητα το ζήτημα με τη μητέρα από την Πάτρα, ότι υπήρχε και μια περίπτωση μιας μητέρας στο εξωτερικό η οποία είχε και γνώσεις ιατρικής, ήταν νοσηλεύτρια δεν κάνω λάθος, η οποία επίτηδες έφερε την κόρη της στο σημείο να είναι πάνω σε ένα πυρικό αμαξίδιο για να παίρνει προσοχή. Και μάλιστα το κορίτσι αυτό σε κάποια φάση επαναστάτησε και φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και μια περίπτωση όπου σκότωσε τη μητέρα της και στη συνέχεια αθώθηκε λόγω του ότι αποδείχθηκε στο δικαστήριο ότι η μητέρα είχε μια σοβαρή περίπτωση Munchausen by proxy. Αυτό είναι ο όρος στα αγγλικά. Λοιπόν, δεν πρόκειται για ασθένεια του μυαλού με την έννοια του ότι κάποιος έχει μια ψυχική διαταραχή η οποία του δίνει ελαφρυντικό και δικαιολογητικό και δεν θα τιμωρηθεί για τους φόνους που διαπράττει. Πρόκειται όμως για μια κατάσταση, μια εγκληματική, εγκληματολογική συνθήκη στην οποία ένα πρόσωπο παρουσιάζει και τα τρία στοιχεία της σκοτεινής τριάδας. Η σκοτεινή τριάδα στην προσωπικότητα είναι ο κακοήθης ναρκισισμός, ο μακιαβελισμός και η ψυχοπαθητικότητα. Έχουμε μιλήσει και στο βίντεο που κάναμε πρόσφατα για την ιστορία του Ντίτη, για τη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας. Δεν γνωρίζω αν η κοπέλα αυτή έχει δολοφονήσει τα τέσσερα βρέφη. Μπορώ να πω ότι παρακολουθώντας μαζί σας τον τρόπο που μιλάει, δεν μου φαίνεται συντετριμμένη και συγκλονισμένη για το θάνατο των παιδιών. Μου φαίνεται ότι προσπαθεί να δικαιολογήσει τον εαυτό της και ότι είναι ενοχλημένη επειδή κατηγορείται, όπως λέει, αδίκως. Παρακολούθησα και άλλες 2-3 εκπομπές. Σε μια μάλιστα είχε παρέμβει η δικηγόρος της, η οποία ήταν έτσι έντονη και με έντονο δικανικό τρόπο είπε ότι η τάδε περίπτωση είναι έτσι, η τάδε περίπτωση είναι αλλιώς και ούτω καθεξής. Δεν είμαι δικηγόρος, δεν είμαι δικαστής, δεν θα δικάσω αυτή την υπόθεση. Όπως είπα και στην αρχή, η προσοχή μας πρέπει να πάει στην πρόληψη, στην πρόληψη, στην πρόληψη. Οφείλουμε ως γονείς να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε ένα υγιές περιβάλλον. Οφείλουμε ως γονείς να αγαπούμε τα παιδιά μας, να σεβόμαστε τα παιδιά μας, να διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Εάν τα παιδιά μας παρουσιάζουν προβληματικές συμπεριφορές, οι οποίες να παραπέμπουν σε μελλοντικές εγκληματικές καταστάσεις, όπως είναι η διαταραχή διαγωγής, δηλαδή τα παιδιά τα οποία έχουν έντονη παραβατικότητα, παίρνουμε τα παιδιά μας σε παιδοψυχολόγο, σε παιδοψυχίατρο και φροντίζουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε αυτό το μωρό, αυτό το σοέφηβος, αυτό το παιδί, όταν μεγαλώσει να μην εξελιχθεί σε μια εγκληματική προσωπικότητα. Δεν φυτρώνει ξαφνικά ένα πρόσωπο να είναι δολοφονικό, να είναι εγκληματικό στα 20, στα 25, στα 30. Μεγαλώνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση στον χώρο της εγκληματολογίας και στον χώρο της ψυχοπαθολογίας για το κατά πόσον κάποιος γεννιέται εγκληματίας ή γίνεται εγκληματίας. Είναι το γνωστό ερώτημα, ο γνωστός διχασμός ανάμεσα στη φύση και στο περιβάλλον. Nature, nurture. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι άνθρωποι που γεννιούνται με κάποιες προδιαθέσεις. Προδιαθέσεις για ψυχοπαθητικότητα, προδιαθέσεις για ναρκισισμό, προδιαθέσεις για εναντιωματικότητα.
Η εναντιωματικότητα σημαίνει ένας χαρακτήρας, μια προσωπικότητα η οποία είναι αντιδραστική. Ναρκισισμός έχουμε πει πάρα πολλές φορές τι είναι εδώ στο κανάλι. Φυσικά όταν μιλάμε για τη σκοτεινή τριάδα, η οποία μελετάται σε ανθρώπους που βρίσκονται κατάδικοι και φυλακίζονται και τιμωρούνται για πολύ σοβαρά ή δεχθεί εγκλήματα, όπως κατ' εξακολούθηση είναι δολοφόνοι, μιλάμε για έναν ναρκισισμό κακοήθη στον υπερτάτο βαθμό και σίγουρα και για τη διάγνωση ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας, όχι απλώς ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Δηλαδή, να μην τα μπερδέψουμε να θεωρούμε ότι όποιος έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας είναι και εγκληματίας του στυλ να σκοτώνει ανθρώπους, του στυλ να τραυματίζει ανθρώπους σωματικά. Μιλάμε για μια extreme μορφή της ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας, η οποία πρέπει να πηγαίνει πακέτο και με την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, και το βασικό στοιχείο από την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας είναι η ψυχοπαθητικότητα. Δηλαδή ο άνθρωπος να μην έχει καμία απολύτως έγνοια για τους νόμους, για τους κανόνες, για την ηθική, για τους άλλους ανθρώπους και ούτω καθεξής. Και η ψυχοπαθητικότητα πολύ συχνά συγχέεται και με την έννοια της κοινωνιοπαθητικότητας, είναι συγγενείς έννοιες, όμως αυτή η οποία είναι πιο σημαντική στο να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα τέτοιου είδους είναι η ψυχοπαθητικότητα. Ψυχοπαθητικότητα ορίζεται η συνθήκη εκείνη όπου ένα άτομο παρουσιάζει, εμφανίζει σοβαρή έλλειψη ενσυναίσθησης προς άλλους ανθρώπους ή προς τα ζώα. Οι τάσεις ψυχοπαθητικότητας εκδηλώνονται συνήθως σε νεαρή ηλικία. Το παιδί έχει καταστροφικές ενορμήσεις, παρορμήσεις. Για παράδειγμα, κάνει κακό στα ζώα ή εκφοβίζει έντονα ή χτυπάει άλλα παιδιά και δεν δείχνει καμία μεταμέλεια για τις πράξεις του. Οι άνθρωποι με ψυχοπαθητικότητα εκμεταλλεύονται συνήθως τους άλλους για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα και μερικές φορές, όχι όμως πάντοτε, έχουν βίαιες τάσεις. Γι' αυτό μιλάμε για σκοτεινή τριάδα. Είναι κακοήθης ναρκισισμός, ψυχοπαθητικότητα και μακιαβελισμός μαζί. Μπορεί σε μια πρώτη ματιά να φαίνονται ευφυείς, να φαίνονται εγωιτευτικοί, είναι όμως χειριστικοί και δεν συμμορφώνονται με τις τιμωρίες, ούτε μαθαίνουν από τα λάθη τους. Και υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το αν η ψυχοπαθητικότητα είναι κάτι που αντιμετωπίζεται, για το αν η ψυχοπαθητικότητα έχει νευρολογική βάση, εάν υπάρχει δηλαδή κάποια εγκεφαλική βλάβη στους ανθρώπους με ψυχοπαθητικότητα και ούτω καθεξής. Είναι ένα πεδίο αυτό της ψυχοπαθητικότητας, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό μελέτη. Υπάρχουν τρεις ειδικότητες βασικές που ασχολούνται με την ψυχοπαθητικότητα: η ψυχιατρική, η κλινική ψυχολογία και η εγκληματολογία. Τα συμπτώματα της ψυχοπαθητικότητας είναι πολύ θάρρος, θράσος στον άνθρωπο, μία επιφανειακή γοητεία, παθολογικό ψεύδος, οι άνθρωποι με ψυχοπαθητικότητα είναι παθολογικοί ψεύτες, πλήρης έλλειψη ενσυναίσθησης και μεταμέλειας, δηλαδή δεν νιώθουν και δεν σκέφτονται πως νιώθουν οι άλλοι, αλλά ακόμη και όταν τους εξηγήσεις δεν τους νοιάζει και δεν μετανοούν. Έχουν τάση προς τη βία και τη ψυχολογική χειριστικότητα, είναι παρορμητικοί και ναρκισιστές. Αυτά είναι τα συμπτώματα της ψυχοπαθητικότητας: boldness, superficial charm, pathological lying, lack of empathy or remorse, inclination to violence and psychological manipulation, impulsivity, narcissism. Και τα αίτια είναι γενετικά και περιβαλλοντικά. Περιβαλλοντικά αίτια της ψυχοπαθητικότητας: υπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου στην παιδική ηλικία για ανάπτυξη ψυχοπαθητικότητας στην ενήλικη ζωή, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη φτώχεια, την αστάθεια στο οικογενειακό περιβάλλον, τις συγκρούσεις των γονέων, κακοποιητικά διαζύγια, αρνητικές επιδράσεις από την ομάδα των συνομιλίκων, έλλειψη γονεϊκής καθοδήγησης, έκθεση των παιδιών σε εγκληματικές συνθήκες και βία και
νομικά και εγκληματολογικά προβλήματα στην οικογένεια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τα παιδιά εγκληματιών είναι πιο πιθανόν να έχουν τάση προς την ψυχοπαθητικότητα. Υπάρχουν διάφορες μελέτες οι οποίες συνδέουν την ψυχοπαθητικότητα με γενετικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, η μελέτη των Μπάσκιν και Σόμερς το 2016, των Χότζινς και των υπολείπων το 2018, το Γου εντ Μπάρνς το 2013, όπου κάποιοι γενότυποι θεωρούνται υπεύθυνοι για προδιάθεση προς ψυχοπαθητικότητα. Όσον αφορά την ψυχοπαθητικότητα, δεν υπάρχει γονίδιο της ψυχοπαθητικότητας. Αλλά οι έρευνες που ανέφερα και παραπάνω λένε ότι psychopathy tends to run in families. Η ψυχοπαθητικότητα βρίσκεται στις οικογένειες. Δηλαδή, θα βρεις από, αν έχεις ένα πρόσωπο με ψυχοπαθητικότητα τώρα, θα βρεις και στις προηγούμενες γενιές. Δηλαδή, στους γονείς, θείοι, παππούδες, γιαγιάδες κλπ. Ακόμη και αν ένας γονέας δεν έχει ψυχοπαθητικότητα, μπορεί να έχουν κάποια γενετική προδιάθεση που να τη μεταδίδουν στα παιδιά τους και να αυξάνει τις πιθανότητες το παιδί να αναπτύξει ψυχοπαθητικότητα. Και επειδή δεν έχει βρεθεί κάποιο συγκεκριμένο γονίδιο το οποίο να είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της ψυχοπάθειας, λέγεται ότι μπορεί κάποιος να γεννηθεί με μια τάση προς ψυχοπάθεια, ειδικά αν ένα πρόσωπο έχει στο οικογενειακό του περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ή στο οικογενειακό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται, γιατί ένα παιδί μπορεί να έχει τα γονίδια μιας οικογένειας και να το μεγαλώνει μια άλλη οικογένεια, γιατί υπάρχουν και παιδιά τα οποία τεκνοθετούνται, δεν είναι μόνο τα βιολογικά παιδιά που τα μεγαλώνουν οι βιολογικοί γονείς. Ακόμη και αν υπάρχει στον DNA των παιδιών κάποια προδιάθεση για ψυχοπαθητικότητα, αν ένα παιδί μεγαλώσει σε ένα ασφαλές περιβάλλον και υπάρχει πρόληψη από τους γονείς κυρίως και έπειτα από τους παραπέρα ενήλικες, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, γείτονες, βλέπουμε ένα παιδί στο περιβάλλον μας το οποίο αναπτύσσει προβληματικές συμπεριφορές. Είδατε η κοπέλα αυτή που ξαναλέω δεν γνωρίζουμε αν το έχει πράξει, στα 15 της έφυγε από το σπίτι. Πήγαν και είπαν στο χαμόγελο του παιδιού κάποιοι ότι ξέρετε οι συνθήκες είναι δύσκολες. Δεν έγινε όμως καταγγελία. Δεν έγινε καταγγελία στις κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν παρενέβη κανείς να βοηθήσει το παιδί. Βρέθηκε το παιδί και που πήγε ξανά στο ίδιο περιβάλλον. Δεν γνωρίζω πώς ήταν το περιβάλλον. Ξαναλέω, δεν είναι το κορίτσι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι εμείς ήδη στο δικό μας οικογενειακό περιβάλλον, στο περιβάλλον της κοινότητας στην οποία ζούμε, στην κοινωνία στην οποία κινούμαστε, είμαστε προστατευτικοί απέναντι στα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας. Ναι, τα παιδιά είναι ευάλωτα μέλη. Οι έφηβοι είναι ευάλωτα μέλη της κοινωνίας. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να έχουμε τις κερές μας ανοιχτές και αντί να ερχόμαστε εκ των υστέρων και να πέφτουμε από τα σύννεφα ή να κατηγορούμε πρόσωπα και καταστάσεις, να φροντίζουμε εμείς οι ίδιοι να είμαστε φως και εξυγίανση και στο σπίτι το δικό μας και γύρω. Ναι, ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι φοβούνται να κάνουν μια καταγγελία, φοβούνται να παρέμβουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να είναι απαθείς παρατηρητές. Όμως φέρουμε ευθύνη. Αυτό το καμπανάκι θέλω να ακούσω, ότι φέρουμε ευθύνη και βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει όταν βλέπουμε πράγματα μπροστά μας. Δεν περιμένουμε να φτάσει στο έσχατο σημείο για να πούμε κάτι ή να κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω, είμαι αναστατωμένη. Με βλέπετε ότι είμαι αναστατωμένη. Δυστυχώς η κατάσταση είναι άθλια κοινωνικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πολύ χαζά κοινωνικά στερεότυπα με τα οποία σκέφτονται και θέλω να σας δείξω κλείνοντας ένα σχόλιο το οποίο έτσι με τάραξε διαβάζοντας το. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο νεότερος άνδρας ελεύθερος με μεγαλύτερη γυναίκα παντρεμένη, το οποίο ανέβηκε στο κανάλι μας πριν από 4 χρόνια, βρήκα πρόσφατα το εξής σχόλιο, το οποίο έτσι
Η λύση είναι μία, λέει. Πρέπει να παντρεύονται σε μικρή ηλικία, με μικρή διαφορά μέχρι 4 χρόνια το πολύ. Μετά είσαι 30-35, γνωρίζετε με μεγαλύτερη και πάει περίπατο η ζωή. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν γιατί μεταβλήθηκε ο τρόπος ζωής, αργούν πάρα πολύ να παντρευτούν, θέλουν καριέρα και παραμερίζουν τις προτεραιότητες στη ζωή. Αυτά τα μυαλά. Να τους παντρεύουμε όλους. Να γίνονται γονείς όλοι. Να μας γνιάζει να τακτοποιηθούν όλοι. Και όχι να βλέπουμε τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία μας και τι πραγματικά συμβαίνει σε κάθε πρόσωπο. Αυτά τα μυαλά μας έχουν οδηγήσει εδώ πέρα. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω δικές σας επικοδομητικές απόψεις σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Λυπηρό. Πολύ λυπηρό. Κρίμα. Κρίμα.